Στους ρυθμούς της υποψηφιότητας Κασελάκη κινούνται για τρίτη μέρα οι προεκλογικές διαδικασίες στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς μετά τον Παύλο Πολάκη, ένα ακόμα στέλεχος που ήταν κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, ο ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης, τοποθετήθηκε δημόσια με καλά λόγια για τη νέα υποψηφιότητα. Η υποψηφιότητα του Στέφανου Κασελάκη για τη διεκδίκηση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μπορεί και αυτή να αποτελέσει μια πολύ καλή πρόταση για την κεντροαριστερά. Πρόκειται για ένα νέο άνθρωπο με καινοτόμες ιδέες και μεγάλη επιστημονική κατάρτιση. Τραγικό πράγμα για έναν πολιτικό να λέει «Δεν ξέρω κάτι, θα επανέλθω». Καταρχάς, δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Με μια νέα ανάρτηση, ο Στέφανος Κασελάκης απαντά σε όσους τον επέκριναν, επειδή στην πρώτη του συνέντευξη ως υποψήφιος δήλωσε πως για θέματα που δεν γνωρίζει θα επανέλθει όταν ενημερωθεί. Όλοι αυτοί λοιπόν που είναι επαγγελματίες πολιτικοί και που ξέρουν τα πάντα, για ποιο λόγο μας έχουν φέρει σε μια χώρα που έχουμε πανάκριβο ρεύμα? Ο λαός δικαιούται να έχει ένα άτομο στην ηγεσία που θα του λέει την αλήθεια. Ένα άτομο που όταν δεν ξέρει κάτι, θα ξέρει πώς να λάβει την απάντηση. Οποιοδήποτε έχει περάσει από επιχειρήν, που έχει πάρει ρίσκο σε κάτι στη ζωή του, ξέρει ότι το να λες «δεν ξέρω» και να βρίσκεις την απάντηση είναι ο τρόπος με τον οποίο δεν κάνεις λάθη. Τα βέλη όμως από την παλαιά φρουρά του κόμματος δεν σταματούν. Πανταχτερό και εντυπωσιακό το περιτύλιγμα, θολό και φτωχό μέχρι στιγμής το περιεχόμενο. Η βιασύνη του Στέφανου Κασελάκη για την υψηλότερη καρέκλα του κόμματος, ενώ ήρθε χθες το κόμμα ως υποψήφιος, δεν μου κάνει καλή εντύπωση. Ο Αλέξης Τσίπρας εκλέχθηκε πρόεδρος του κόμματος στα 33 του, αλλά δεν έπεσε με αλεξίπτωτο. Το λέει ο ίδιος. Λέει θέλω να κάνει δημοκρατικό κόμμα στην Ελλάδα, το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι σοσιαλδημοκρατικό ευρωπαϊκό κόμμα, αλλά δημοκρατικό κόμμα της Αμερικής στην Ελλάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι άλλη βάση συζήτησης. Είναι άλλο κόμμα αυτό. 11 ημέρες πριν από τις εκλογές, η Εύη Αχτσιόγλου στις ειδήσεις του Α εμφανίστηκε αισιόδοξη πως θα είναι η επόμενη πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και επίσης ότι μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ως πρόεδρος του κόμματος μπορείτε να κερδίσετε τον κύριο Μητσοτάκη? Φυσικά, αλλιώς δεν θα κατέβαινα υποψήφια. Και αν δεν είστε εσείς νέα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι ο κύριος Παπάς, αν είναι ο κύριος Τσακαλώτος, αν είναι ο κύριος Κασελάκης, θα παραμείνετε στο κόμμα? Θα είστε μια στρατιώτης του νέου πρόεδρου? Έτσι ήμουνα πάντα, κύριε Σρόιτερ. Δεν έχω κανένα τέτοιο θέμα. Δεν βλέπω όμως αυτό το ενδεχόμενο, αν με ρωτάτε. Πιστεύω ότι μπορώ να είμαι εγώ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα σύγχρονο κόμμα της αριστεράς θα πρέπει να είναι δημοκρατικό και να καλλιεργεί τη συνεργασία και την ομαδική δουλειά ανάμεσα στα μέλη του. Πρέπει κάθε μέλος να νιώθει ότι συνεισφέρει ουσιαστικά και ότι όλες οι απόψεις ακούγονται. Αυτό περιλαμβάνει κάθε επίπεδο και την ηγετική ομάδα. Μια ηγετική ομάδα στην οποία ο πρόεδρος θα είναι πρώτος ανάμεσα σε ίσους. Σε μια οικονομία που το 90% της απασχόλησης κρέμεται σε επιχειρήσεις μικρές, δεν μπορώ να διανοηθώ προοδευτική δύναμη που λέει ότι εγώ θα εκπροσωπώ μόνο τη μισθωτή εργασία. Διεκδικώ τη νίκη γιατί πρέπει στο ΣΥΡΙΖΑ να αλλάξουμε πορεία. Η πολιτική γραμματεία επικύρωσε πως στην εκλογική διαδικασία θα συμμετέχουν όσοι είναι και όσοι γίνουν μέλη του κόμματος.